Τι κάνετε βρε παιδιά, πώς είσαστε, καλώς ήρθατε στο νούμερο 1 του vlog μας, το επεισόδιο νούμερο 1 του vlog μας. Τι λέω Θεέ μου, της βλογκοστής. Θα ακούσετε πάρα πολλές φορές σε αυτή τη βλογκοστή να το λέω vlog μας, γιατί κάθε φορά μπερδεύομαι, κάθε φορά. Λοιπόν, οι βλογκοστοί, όσοι δεν ξέρουν, τι είναι. Είναι ένα βίντεο από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή του Πάσχα. Όμως δεν θα είναι μια συνηθισμένη βλογκοστή και θα σας εξηγήσω γιατί. Αρχικά θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε εσάς όλες που με παρακολουθείτε από το Instagram και μου έχετε στείλει άπειρες ευχές και για τη δική μου την υγεία αλλά και για τον Αλέξανδρο. Και θέλω λίγο θα κάνω μια εισαγωγή. Όσες με παρακολουθείτε στο Instagram και θέλετε να πάτε κατευθείαν στο Hall, Shane και Zara, προχωρήστε το βίντεο. Αν θέλετε να τα ακούσετε, okay. Απλά επειδή πρέπει στις κοπέλες οι οποίες, κοπέλες και αγόρια εννοείται, δεν έχουν Instagram, έχουν μόνο YouTube, πρέπει λίγο να τους πω γιατί έχω χαθεί αυτές τις εβδομάδες. Λοιπόν, για όσες λοιπόν δεν έχετε Instagram, να σας πω ότι, και ευχαριστώ, δέχτηκα πολλά email, πάρα πολλά, μου στέλνετε email για να με ρωτήσετε τι γίνεται που έχω χαθεί και πραγματικά σας ευχαριστώ που με έχετε στο μυαλό σας και με ρωτάτε πως πάει η ανάρρωσή μου και του Αλέξανδρου. Δεν έχω λόγια, σας μιλάω ειλικρινά. Το λέω και θα το ξαναλέω ότι έχω το καλύτερο κοινό ever. Ever. Λοιπόν, λίγο γρήγορα να πω στα κορίτσια που έχουν μόνο YouTube και αγόρια τι έγινε. Ο Αλέξανδρος μέσα Μαρτίου έκανε ένα χειρουργείο. Το γνωρίζαμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες ότι θα γίνει κάποια στιγμή ένα χειρουργείο. Δεν ξέραμε βέβαια ότι θα γίνει τόσο κοντά. Υπολογίζαμε για καλοκαίρι, αλλά έπρεπε να γίνει λίγο πιο γρήγορα. Και έτσι έπρεπε να είμαστε πριν το χειρουργείο κάποιες μέρες σε καραντίνα και μετά από το χειρουργείο κάποιες μέρες σε καραντίνα για να μην κολλήσουμε κάτι και πάει το χειρουργείο πίσω και μετά δεν μπορούμε να πηγαίνουμε στις επισκέψεις της γιατρού που έπρεπε. Όλα πήγανε καλά, πήγαμε και στη δεύτερη επίσκεψη της γιατρού. Αυτές οι δύο επισκέψεις πρέπει να γίνουν, τώρα θα μας ξαναδεί το καλοκαίρι γιατρός. Και την ημέρα που γυρίσαμε από τη γιατρό ήρθε ένας δικός μου συγγενής στο σπίτι να δει τον Αλέξανδρο, είχε κάνει και το τεστ του. Έλα όμως που είχε κορονοϊό και το τεστ δεν έδειξε. Και δυστυχώς δύο μέρες μετά εμφάνισε και ο Αλέξανδρος συμπτώματα, το Σάββατο δηλαδή, Πέμπτη ήρθε. Οι συγγενείς μου μετά το Σάββατο ο Αλέξανδρος εμφάνισε συμπτώματα και 9 μέρες βγήκε θετικό το Σάββατο και 9 μέρες βγήκε θετική και εγώ. Και χθες βγήκε και ο Κανάκης. Πολλές αρκετές μέρες μετά από εμένα. Εγώ είμαι αρνητική, ο Αλέξανδρος είναι αρνητικός, έχουν μείνει κάποια συμπτώματα, ο Κανάκης τώρα είναι πολύ φρέσκος, ακόμα το περνάει καλά για την ώρα, αλλά και εγώ έτσι είχα ξεκινήσει και έλεγα, ω καλά, αέρα κοπανιστό θα το περάσω, αλλά ήμουν γελασμένη. Ο Αλέξανδρος ταλαιπωρήθηκε, είχε 2 μέρες πολύ πυρετό, δεν έπεφτε με τίποτα. Τρελαθήκαμε πραγματικά, εγώ ειδικά που είμαι πιο φοβητσιάρα, τώρα ελπίζω να κάνει καλό φόκους και να μην φαίνομαι. Φοβάμαι ότι φαίνομαι λίγο θολή, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ελπίζω πως όχι. Και μετά την τρίτη μέρα ο Αλέξανδρος τώρα κουνιά την κάμερα. Μετά την τρίτη μέρα ο Αλέξανδρος απλά του είχε μείνει μπούκωμα. Δεν είχε ευτυχώς καθόλου βήχα, μόνο μπούκωμα και φτέρνισμα. Και εγώ ενώ είχα ξεκινήσει πάρα πολύ καλά και λέω τέλεια, θα το περάσω κι εγώ όπως λένε πολλοί ότι τίποτα δεν είναι σαν κρυολόγημα. Είχα 2 συμπτώματα τα οποία με ρίξανε πάρα πολύ. Ευτυχώς δεν είχα πυρετό και δεν είχα και αυτόν τον πόνο στα κόκαλα που μου έχουν πει πολλοί ότι έχουνε. Εγώ είχα, ξέρετε τι με ταλαιπώρησε πάρα πολύ, με ταλαιπώρησε μια αδυναμία στα χέρια, πράγμα το οποίο δεν μπορούσα να κρατήσω ούτε το κινητό μου για να καταλάβετε. Και με ταλαιπώρησε πάρα πολύ ένας πάρα πολύ περίεργος ήχος που είχα στα αυτιά μου, ο οποίος θυμίζει πολύ όταν πας σε κλαμπ και γυρνάς και από την πολύ δυνατή μουσική την επόμενη μέρα ακούς ένα βουητό. Αυτό το πράγμα για μέρες ασταμάτητε, 24 ώρες το 24ωρο. Όταν έπεφτα να κοιμηθώ που ήταν όλα ήσυχα, μιλάμε για τρελή ταλαιπωρία. Ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ. Γιατί αυτή η ζαλάδα του συνέχεια στα αυτιά σου, δεν ξέρω, εμένα με ταλαιπώρησε πάρα πολύ αυτό. Αλλά γενικότερα μία μέρα ήμουνα πολύ έτσι χάλια, πολύ πεσμένη, αδύναμη και αυτά λοιπά. Τις υπόλοιπες μέρες ήμουνα κομπλέ, αν εξαιρέσετε την αδυναμία στα χέρια που δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, αλήθεια σας λέω, δεν μπορούσα να λουστώ. Είχα και ζαλάδα πολύ και αυτό είναι ένα σύμπτωμα το οποίο με ταλαιπώρησε, τρελή ζαλάδα. Φανταστείτε, έκανα μπάνιο καθιστή, είχα το σκαμπό μου και έκανα μπάνιο καθιστή γιατί φοβόμουν ότι θα πέσω και θα χτυπήσω. Αυτά τα 3 συμπτώματα λοιπόν, η ζαλάδα, το βουητό στα αυτιά και η αδυναμία στα χέρια, κατά τα άλλα ήμουνα ok και δόξα τω Θεώ, έχω ακούσει και χειρότερα, οπότε δεν παραπονιέμαι. Τώρα πάει και στραβά αυτό, όλα μου φταίνε τώρα, τι έχει γίνει εδώ. Τέλος πάντων,
Αυτά λίγο πολύ. Εμείς οι δύο είμαστε αρνητικοί. Ο Κανάκης τώρα το περνάει. Θέλω να πιστεύω ότι θα μείνει με αυτά τα ελαφριά συμπτώματα που νιώθει μέχρι στιγμής. Αλλά. Αχ, παιδιά, το περάσαμε κι αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έρθει κάτι άλλο. Πραγματικά φτάνει. Σας το έχω ξαναπεί και θα σας το ξαναλέω από το καλοκαίρι και μετά. Πού να σας εξηγεί, πού να σας τα πω ότι μας έχει βρει. Πάρα πολλά πράγματα μας έχουν συμβεί στην οικογένειά μας, τέλος πάντων. Αυτά, μακρηγόρησα. Και θα έχετε βαρεθεί εσείς ειδικά από το Instagram που με παρακολουθείτε. Πάμε τώρα να σας δείξω. Λοιπόν, πριν σας δείξω, σας είπα για ποιο λόγο χάθηκα και επίσης θέλω να σας πω ότι αυτό το vlog, αυτή η βλογκοστή, δεν ξέρω πόσο θα είναι βλογκοστή καθ' αυτού 100%. Δηλαδή, εγώ φέτος έχω σκοπό να κάνω βλογκοστή. Περιμένετε να πάω λίγο και την ενδιάμεση την πόρτα, γιατί μου αποσπάει ο μικρός στην προσοχή. Μου αποσπάει ο μικρός στην προσοχή και έχω το μυαλό μου να δω τι έγινε, γιατί κάνει έτσι τώρα, καταλάβατε, τέλος πάντων. Η βλογκοστή συνήθως ξεκινάει από τη Μεγάλη Δευτέρα και κλείνει την Δευτέρα του Πάσχα. Αλλά φέτος είχα πάρει, πριν κολλήσουμε και τον κορονοϊό, όταν έγινε το χειρουργείο του Αλέξανδρου, είχα πάρει την εξής απόφαση ότι θα κάνω μια βλογκοστή από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, Μεγάλη Δευτέρα με Μεγάλη Παρασκευή, γιατί πραγματικά σας το λέω, έχω πολύ μεγάλη ανάγκη φέτος το Πάσχα, αν καταφέρουμε να κάνουμε με την οικογένειά μας, να είμαι ανέμελη, να μην έχω στο μυαλό μου, όχι ξέχασα να τραβήξω αυτό, όχι την κάμερα, αυτό, θέλω να είμαι ανέμελη, οπότε λογικά θα σας τραβήξω πλάνα μέχρι και τη Μεγάλη Παρασκευή, ίσως και το Μεγάλο Σάββατο, θα το δούμε αυτό, αν είμαι καλά. Σήμερα νιώθω καλά και επειδή νιώθω καλά θα σας τραβήξω αυτό το βίντεο με τις αγορές. Αν αύριο νιώθω καλά, θα πάω και μια βόλτα μετά από τόσο καιρό, έχω πάρα πολύ καιρό να πω έξω από το σπίτι και θα σας πάρω και μαζί. Αυτά, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από αγορές που έκανα από Ζάρα, θα σας δείξω αυτά μετά. Λοιπόν, όσο ήμουν στο σπίτι, εχάζευα λιγάκι και έκανα κάποια ψώνια και πήρα για αυτές τις ανοιξιάτικες ημέρες που έρχονται αυτή εδώ πέρα την πάρα πολύ ωραία μπλούζα. Φορεμένη είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ όμορφη, έτσι μπορεί να σας φαίνεται λίγο περίεργη τώρα, αλλά είναι πολύ ωραία, έτσι με τα φαρδιά μανικάκια και εδώ πέρα κάνει αυτό το τελείωμα κάτω. Είναι πολύ πολύ όμορφη, ανυπομονώ να τη φορέσω, τα κρατάω πώς και πώς για να σας τα δείξω, να τα πλύνω και να τα φορέσω αυτές τις ημέρες. Μετά πήρε ένα απλό μαύρο t-shirt, τίποτα το σπουδαίο. Αυτό εδώ το μαύρο. Απλά εγώ το φοράω πολύ αυτό το καλοκαίρι με τα σορτσάκια μου, τα αγαπώ τα απλά τα t-shirt. Και πήρε και ένα μπλουζάκι που να είδες τώρα με την online την αγορά την πάτησε, γιατί εγώ νομίζω ότι είναι λίγο πιο διαφορετικό. Πήρα άλλο ένα λευκό t-shirt, το οποίο εδώ πέρα έχει δύο μέλισσες. Οι οποίες μέλισσες, καθίστε να σας κάνω κοντινό. Είναι κανονικές εγγράφες, εννοώ, πώς το λένε, καρφίτσες, πώς τα λένε, καταλάβατε εσείς τώρα. Εγώ νόμιζα ότι είναι κλωστή με χρυσό χρώμα απλά πάνω στην μπλούζα, δεν είχα καταλάβει ότι είναι έτσι και λίγο με ξενέρωσε να το πω έτσι, γιατί στο πλήσιμο θα με δυσκολέψει πάρα πολύ, αλλά γενικότερα μου αρέσει πάρα πολύ σαν μπλουζίτσα, μου αρέσουν και οι μέλισσες εμένα πολύ. Και από Ζάρα το τελευταίο πράγμα που πήρα είναι ένα παντελόνι, το οποίο αν δεν το έχετε στην γκαρντερόμπα σας, συγγνώμη είναι και η φωνή μου και ο λαιμός μου λίγο περίεργο. Λοιπόν, είναι ο κωδικός. Αυτός είναι ο κωδικός. Τώρα πρέπει να σας το πω, γιατί αυτό το παντελόνι πρέπει να το δείτε, πρέπει να το έχετε στη συλλογή σας. Θα σας πω εγώ εδώ πέρα ένα νούμερο τώρα, δεν είμαι σίγουρη τι είναι αυτό. 532679. 532 κάθετος 679. Νομίζω αυτό είναι. Λοιπόν, αυτό είναι το παντελόνι, είναι ψηλόμεσο. Το χρώμα εδώ σκοτώνεται, είναι πολύ πιο ωραίο από κοντά και είναι στον αστράγαλο και λίγο πιο πάνω από τον αστράγαλο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είτε με πουκάμισο, είτε με t-shirt, είτε με οτιδήποτε θέλετε, είναι πραγματικά τέλειο. Εγώ το έχω πάρει όλα large, γιατί είμαι ένα 77 και δεν θέλω να μου είναι κοντά. Αλλά αυτό πέρσι το είχα πάρει σε medium σε ένα άλλο χρώμα, το οποίο μου εφαρμόζει τέλεια στη μέση, απλά λίγο στο πόδια μου ήταν πιο κοντό, οπότε φέτος πήρα το large, ας μου είναι λίγο φαρδί πάνω, αλλά δεν πειράζει, τουλάχιστον να μου είναι καλό κάτω. Με sneakers ή με σπαντρίγια είναι τέλειο, καταπληκτικό. Λοιπόν, και σε αυτό το επεισόδιο της βλογκοστής, της φετινής, που δεν είναι ακριβώς βίντεο βλογκοστής φυσιολογικό, γιατί βλογκοστή όπως ξέρετε, όσοι το παρακολουθείτε χρόνια αυτό το έργο,
είναι ότι παίρνω την κάμερα και όπου πάω σας παίρνω μαζί, είναι σαν το vlog μας ένα πράγμα. Αλλά ας σας ανεβάσω εγώ μεγάλη Δευτέρα αυτό. Να είμαι καλά. Και αν την επόμενη μέρα είμαι καλά και μπορώ να σας τραβήξω βίντεο, με μεγάλη μου χαρά. Λοιπόν, θα σας δείξω το πιο άκυρο που πήρα από Shein, δεν ξέρω πώς το λέτε, πείτε το πώς θέλετε. Πήρα αυτή εδώ πέρα τη θικούλα, έτσι θα το πω. Το πήρα για το αυτοκίνητο. Εδώ πέρα μπαίνει τάμπλετ. Εδώ πέρα μπορούμε να βάζουμε το νερό του Αλέξανδρου, ίσως κάποια μαντιλάκια, εδώ πέρα διάφορα πράγματα. Μπαίνει στα πόδια του Αλέξανδρου στο κάθισμα, του συνοδηγού δηλαδή, ακριβώς μπροστά έτσι. Για να βλέπει εκείνο σε τάμπλετ, να έχει και κάποιο έργο στο τάμπλετ, τέλος πάντων να έχει και κάποια πράγματα. Γιατί δυστυχώς ο Αλέξανδρος είναι ένα παιδί που δεν του αρέσει καθόλου το αυτοκίνητο. Δεν του αρέσει να είναι μέσα στο αυτοκίνητο. Κάθεται για καμιά ωρίτσα, μετά βαριέται. Και επειδή φέτος δεν ξέρω τι θα κάνουμε με διακοπές κλπ. Δεν έχουμε κανονίσει τίποτα, δεν έχουμε σκεφτεί τίποτα, δεν έχουμε πει τίποτα. Γιατί ήρθαν όλα αυτά, οπότε δεν έχουμε πει κάτι, θέλω να του το έχω, γιατί υπάρχει μια μικρή πιθανότητα φέτος να κατέβω μόνη μου μαζί με τον Αλέξανδρο στην Καλαμάτα, στη φίλη μου την Ελένη. Και επειδή θα είμαι τόσες ώρες μόνη μου στον δρόμο με το παιδί, θέλω με κάτι να απασχολείται, δεν γίνεται. Θα τρελαθώ άμα βάλει τα κλάματα και δεν θα μπορώ να πάω πίσω να τον ηρεμήσω. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα το βγάλω με αυτή τη φωνή που έχω το βίντεο. Έχω την εντύπωση ότι είμαι θολή. Αν είμαι θολή, το πάω να κάνω, θα τρελαθώ, θα στενοχωρηθώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πήρα αυτό εδώ πέρα τον φιόγκο για τα μαλλιά. Να το φοράω έτσι, για να το βάλω λίγο τώρα, να το δούμε πώς είναι. Τα έχω τόσες μέρες και περίμενα να έρθει η μέρα να σας τα δείξω για να τα χρησιμοποιήσω, γιατί δεν θέλω να χαλάσω τίποτα, θα το καταφέρω. Έμεινα και μαύρο αυτό μαλλί, γιατί την εβδομάδα που ο Αλέξανδρος βγήκε θετικός, είχα κλείσει να πάω στη Σύση να φτιάξω μαλλιά. Αλλά τελικά δεν πήγα, γιατί ενώ εγώ δεν είχα κολλήσει, επειδή είχα έρθει σε επαφή με κρούσμα, εννοείται δεν ήθελα να πάω. Μην τους κολλήσω τίποτα. Και πήρα και αυτό εδώ το κλαμεράκι. Λοιπόν, ήθελα πάρα πολύ ένα τέτοιο κλάμερ. Και όπου κοιτούσα, παιδιά, το έβρισκα σε κάτι εξωφρενικές τιμές και πάθανε εγκεφαλικό. Είναι δυνατόν για ένα κλάμερ? Και το πήρα από το συν 2,5 ευρώ. Φαίνεται καλό, σφιχτό, δεν ξέρω πόσο θα αντέξει, αλλά για τα 2,5 ευρώ του, οκ, λες δεν βαριέσαι και παίρνει ένα εξάμηνο να μου κρατήσει, θα πάρω άλλο. Παιδιά, η φωνή μου αρχίζει και με εγκαταλείπει. Λοιπόν, να το. Επίσης πήρα αυτό εδώ πέρα το τρυποδάκι για κινητό, το οποίο είναι και έτσι μπαίνει το κινητό όπως θέλεις. Και το πήρα διότι κάποιες μου έχετε διαμαρτυρηθεί στο Instagram ότι κάποιες φορές κλείνω το μικρόφωνο και δεν με ακούτε καλά και έχετε και τα δίκια σας, το έχω παρατηρήσει κι εγώ. Και πήρα αυτό να το κρατάει το κινητό έτσι ψηλά για να μην κλείνει το ηχείο και να με ακούτε καλύτερα. Πήρα άλλα δύο πράγματα για τα μαλλιά και μετά θα σας δείξω, πήρα μαγιό και κιμονό. Πήρα αυτή εδώ την κορδέλα για τα μαλλιά. Άμα πηγαίνω στη Σύση έτσι να κάνουμε κανένα περίεργο χτένισμα, ίσως έτσι να πέφτει η κορδελίτσα προς τα πίσω, θα το δούμε. Είναι ένα ωραίο, πώς λέγεται, μαντιλάκι. Μπορώ και σε τσάντα να το βάλω άμα θέλω, και στα μαλλιά και στο χέρι μπορώ να το δέσω. Το καλοκαίρι είναι έτσι πολύ της μόδας να δένεις, όχι έτσι, σαν να έχεις πάει τον αντίχειρα, έτσι εννοώ. Δεν θα βγάλω βίντεο, παιδιά. Και για τα μαλλιά μου πήρα ακόμα αυτά εδώ τα δύο. Βέβαια το ένα δεν μου αρέσει καθόλου, αλλά επειδή δεν το έβρισκα μόνο του αυτό. Λοιπόν, μ' αρέσει πολύ το λαστιχάκι, κοιτάξτε τι ωραίες που είναι οι πέρλες και έχει και κάτι χρυσές λεπτομέρειες μέσα. Και αυτός εδώ πέρα είναι ο φιόγκος με τα πρόσωπα. Δείτε πόσο όμορφο είναι, μου αρέσει και το χρώμα του που είναι αυτό το σαμπανιζέ, πώς λέγεται, με το μπέζ. Για να πιάνω έτσι την αλογουρά μου και να κρεμιέται. Αλλά ήταν σε σετ μαζί με αυτό που έχει πάνω κάτι οι αγελαδίτσες. Αλλά δεν μου αρέσουν οι αγελαδίτσες. Ενώ το χρώμα μου άρεσε αυτό εδώ πέρα το κάμελ. Τα μπά είναι, όχι κάμελ. Κάτι ενδιάμεσο είναι. Δεν μου αρέσουν οι αγελάδες που έχει. Και τέλος πάντων σκέφτηκα απλά να κρατήσω το λαστιχάκι και να το φοράω σκέτο μόνο του. Οπότε δεν θα πάει χαμένο ολόκληρο, θα πάει το μισό. Και αυτό εδώ είναι το κιμονό μου για φέτος το καλοκαίρι, το οποίο η κοπέλα στην φωτογραφία το φόρεγε και ήταν πιο μακρύ, καλύπτει και ποπό δηλαδή. Εδώ σε μένα, 1,77 άνθρωπο, δεν καλύπτει ποπό. Όχι. Είναι όμως μια φυσιολογικό μπλουζάκι. Μου άρεσε πάρα πολύ το λαχούρι, νομίζω, και τα μανίκια του έτσι τα φαρδιά μαζί με τη δαντελίτσα στην άκρη και εδώ πέρα μπροστά.
θα μπορώ να το φοράω πάρα πολύ ωραία. Άμα πάω στη φίλη μου την Ελένη στην Καλαμάτα με το σορτσάκι μου το λευκό, ένα t-shirt από μέσα και αυτό από πάνω. Έτσι κάποιο πιο δροσερό ίσως βράδυ, δεν ξέρω, μου άρεσε πάρα πολύ. Όπως και στην παραλία εννοείται, θα μπορώ να το φοράω, δεν ξέρω, μου άρεσε πολύ. Και πάμε τώρα να σας δείξω τα μαγιό μου που πήρα για φέτος. Είχα πάρει πέρσι δύο μαγιό από Shein, τέλος πάντων. Το ένα μου είχε βγει αποτυχία, το δεύτερο μου βγήκε πολύ πετυχημένο και εκεί κατάλαβα λίγο πώς πρέπει να αγοράζω αυτό το Shein. Λοιπόν, και πήρα, θα σας δείξω πρώτα το μπικίνι που πήρα και μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι το κάτω του αυτό εδώ, είναι ψηλόμεσο, πάει πάνω από τον αφαλό. Πίσω είναι normal και λίγο κοφτό, δεν μου αρέσουν εμένα τα πολύ κοφτά, δεν είναι του στυλ μου βασικά. Σε άλλες κοπέλες μου αρέσει να τα βλέπω έτσι που το έχουνε, εγώ δεν το έχω. Λοιπόν, και πήρα και αυτό το πέρα που είναι σαν μπουστάκι αθλητικό, αλλά θα σας κάνω κοντινό λίγο για να δείτε. Είναι σαν... δεν είναι το κλασικό το μαγιό, είναι σαν... όχι σαν, πρέπει να είναι βαμβακερό. Για να δω, γράφει... όχι, πολυεστέρας και σπάντεξ, καμία επαφή. Αλλά δεν μοιάζει σαν το κλασικό αυτό το πλαστικό του μαγιό, βλέπετε. Έτσι ακριβώς είναι και το κάτω μέρος. Και μ' άρεσε πάρα πολύ. Έχω βρει και ένα παρόμοιο, όχι ίδιο, στο χρώμα της λεβάντας, στο Shein, και θα το παραγγείλω και αυτό να μου έρθει. Και το τελευταίο πράγμα που πήρα από Shein, έχω να σας δείξω και κάτι άλλο που πήρα για τα μαλλιά μου. Είναι άλλο ένα μαγιό, αλλά αυτό είναι ένα ολόσωμο μαγιό. Είναι αυτά που μου αρέσουν από πέρσι πάρα πολύ, που είναι μπροστά ευθεία. Έχω πάρει και κάποια, αχ πώς τα λένε, τοπάκια να φοράω με τα shorts μου. Είναι εδώ ευθεία και έχουν τις χοντρές τις τυραντούλες. Είναι τέλειο, είναι τέλειο, είναι τέλειο. Πίσω είναι, παιδιά διαφανίζει λίγο. Παιδιά διαφανίζει πολύ, τώρα το είδα, παιδιά διαφανίζει πάρα πολύ. Ενώ αυτό ούτε καν. Παιδιά, διαφανίζει πάρα πολύ. Πώς θα να σας το δείξω, διαφανίζει, με βλέπετε, είμαι σίγουρη. Πάει το μαγιό, δεν θα το φορέσω. Ενώ μπροστά έχει, βλέπετε, μπροστά έχει και δεν διαφανίζει. Πίσω δεν έχει και δεν το είχα δει, κάτσε το πω στην αδερφή μου, το έχει πάρει και η αδερφή μου ακριβώς το ίδιο και λέγαμε τι μαγιουδάρα πήραμε, τι μαγιουδάρα πήραμε. Πού να βγω έτσι στην παραλία, φανεί ο ποπός. Κρίμα! Δεν ξέρω, θα δω τι θα κάνω τώρα. Μήπως του βάλω κάποια επένδυση έστω εκεί χαμηλά. Θα το δω, γιατί είναι κρίμα, είναι πάρα πολύ όμορφο, πολύ προσεγμένο. Κοιτάξτε τι, είναι πολύ κόμψο μαγιό. Μου αρέσει πολύ έτσι, θυμίζει πολύ 70's μου θυμίζει εμένα. Και αφού τελείωσα με Zara και Shein, αυτά έχω πάρει. Έκανα και μια παραγγελία από ένα κατάστημα ηλεκτρονικό το οποίο καθίστε να δείτε πώς λέγεται. Γιατί τα μπερδεύω, είναι δύο. Εγώ το πήρα νομίζω από το Parfumo. Νομίζω το Parfumo. Είχε σε τέλεια τιμή τα Olaplex νούμερο 3. Οπότε πήρα δύο συσκευασίες. Είναι μια θεραπεία την οποία δεν την αλλάζω με τίποτα. Την κάνω στα μαλλιά μου μία με δύο φορές την εβδομάδα. Έχω δει τεράστια διαφορά στα μαλλιά. Τεράστια. Βέβαια τα περιποιούμε πάρα πολύ. Τα προσέχω. Προσπαθώ να βάζω καλά σαμπουάν. Έχω μειώσει πάρα πολύ τη θερμότητα. Και όταν κάνω θερμότητα τη βάζω το πολύ 180 βαθμούς. Όχι παραπάνω. Έχω ένα ψαλίδι το οποίο φτάνει. Το ρυθμίζω που θες και το έχω στους 150-140 με 150. Αυτό που σας έχω δείξει από Γκισού, θα το θυμάστε, ένα ροζ. Και η πρέση μου που φτάνει μέχρι 180 δεν πάει παραπάνω, θες δεν θες. Οπότε τα περιποιούμε όσο μπορώ και κάτι το οποίο εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και έχω δει τεράστια διαφορά στα μαλλιά μου είναι η θεραπεία νούμερο 3 από Olaplex. Να το αυτό εδώ. Και επειδή μια μέρα πήγα στη Σίση και δοκίμασα κάτι το οποίο βασικά μου έβαλαν εκεί τα κορίτσια που πήγαν να μου στεγνώσουν τα μαλλιά, μία κρέμα η οποία είναι 10-1 στην ουσία, γιατί κάνει πάρα πολλά πράγματα, θα σας διαβάσω. Είναι από τη σειρά της L'Oréal Professionnel, η Pro Longer η σειρά αυτή εδώ, και είναι η κρέμα που την αφήνεις πάνω, η Leave-In. Και καθίστε να σας δείξω, λοιπόν, προστασία από τη θερμότητα μέχρι 230 βαθμούς, προστασία από το σπάσιμο, καταπολέμηση της ψαλίδας, ενυδάτωση, λίανση, προστασία βαμμένων μαλλιών, αναζωογόνηση της τρίχας, ενίσχυση εντοχής της τρίχας, πειθαρχία, απαλότητα. Το αγάπησα με την πρώτη κιόλας χρήση, το μεταξύ μυρίζει και τέλεια, και επειδή εγώ παίρνω εδώ και πάρα πολλούς μήνες τώρα το σαμπουάν και τη μάσκα τους,
Πήρα και την κρέμα να την έχω. Εγώ την πήρα από το παρφύμο. Αυτά τα πήρα από το παρφύμο. Τα έχει σε πολύ καλή τιμή. Και αυτά. Αυτό ήταν το πρώτο βίντεο της βλογκοστής. Ελπίζω να καταφέρω να το ανεβάσω όντως τη Μεγάλη Δευτέρα και να πάει καλά μέχρι και τη Μεγάλη Παρασκευή. Μακάρι να σας έχω αυτά τα 5 βίντεο που έχω υπολογίσει. Μακάρι και εγώ αύριο να νιώθω πολύ καλά και να βγω από το σπίτι. Παρόλο που βγαίνω αρνητική, δεν νιώθω ακόμα την. Δεν νιώθω ok να βγω από το σπίτι, ίσως επειδή έχω ακόμα το μπούκωμα. Βασικά δεν έχω μπούκωμα. Ακούγομαι μπούκωμα, αλλά κάτι συμβαίνει πίσω εδώ μέσα, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Αλλά μου έχουν περάσει όλα τα άλλα στα χέρια που ένιωθα, ο πονόλεμος και αυτά. Μου έχει μείνει μόνο αυτός ο ήχος, το μ' ακούτε. Κάτι μου συμβαίνει εδώ πέρα. Παρόλο που δεν είμαι μπουκωμένη. Αναπνέω καλά, αλλά ok. Αυτά. Αυτό ήταν το πρώτο βίντεο της βλογκοστής, ελπίζω να σας άρεσε και ελπίζω να καταφέρω να βγάλω και τα υπόλοιπα βίντεο και να κάνουμε εδώ παρέα αυτή την μεγάλη εβδομάδα, να βάψουμε και αυγά παρέα κλπ. Σας φιλώ, σας χαιρετώ και θα τα πούμε πάλι, ελπίζω, αύριο.